Άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, που προκύπτει είναι οικονομικό, αλλά έχει να κάνει με την πανδημία, αφορά παρενέργεια της πανδημίας. Είναι το θέμα της αναστολής δόσεων, που τίθεται και πάλι στο προσκήνιο και από πολιτικά κόμματα. Έχει ξεκινήσει μία συζήτηση. Μαζί μας είναι ο κύριος Σταύρος Παπαδούρης, πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδούρη, και καλή χρονιά. Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Ντίνο, καλή χρονιά σε όλους. Και τηλεφωνικός είναι μαζί μας και ο κύριος Μάριος Τσακής, Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Τσακή. Καλό μεσημέρι, κύριε Φινικαρίδη. Καλή χρονιά σε εσάς, στους ακροατές σας. Καλή χρονιά. Λοιπόν, ναι, κύριε Παπαδούρη, είναι ένα αίτημα που αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει από αρκετό κόσμο. Τι μπορείτε να μας πείτε εσείς για αυτό το θέμα? Κύριε Φινικαρίδη, τα πράγματα νομίζω στην πολυπλοκότητα του στείλουν να είναι απλά. Ναι. Δηλαδή, έχουμε λήξη της αναστολής των δόσεων που διήρκησε από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Ναι. Αυτό ήταν ένα μέτρο το οποίο δόθηκε γενικά, όπου αποτάθηκαν τα τελευταία στοιχεία τα οποία έχουμε πάρει από την Κεντρική Τράπεζα, αποτάθηκαν κοντά στις 50.000 δανειολήπτες, τόσο νομικά όσο και φυσικά πρόσωπα, ναι, με έναν ύψος δανείων κοντά στα 11, κάτι δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Αντιλαμβανόμαστε ότι από τους επόπτες δεν φαίνεται να υπάρχει πλέον η ευκαιρία να δοθεί περαιτέρω επέκταση, όπου εδώ είναι που πλέον με ιδία μέσα πρέπει να φροντίσουμε πολύ πιο συγκεκριμένα και πολύ πιο στοχευμένα τα άτομα, είτε φυσικά άτομα είναι είτε εταιρείες είναι, που αδυνατούν να αποπληρώσουν δόσεις εν συνεχεία της οικονομικής κρίσης που επέφερε η πανδημία, και να προχωρήσουμε πλέον με άλλα μέτρα. Τα άλλα μέτρα είναι γνωστά σε μας. Είναι θέματα αναδιαρθρώσεων, είναι θέματα που προέρχονται από τις ίδιες τις ιδιωτικές συμβάσεις, και αναφέρομαι περίοδο χάριτος, είτε περίοδος αποπληρωμής μόνον τόκων, είτε περίοδος αποπληρωμής ενός μειωμένου ποσού, τουλάχιστον για 3 με 6 μήνες, που ίσως αυτό να προβλέπει και το δικαίωμα ανανέωσης, γιατί να θυμίσω πάντα ότι είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά, δηλαδή ακόμη δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι πόσο θα διαρκέσει η πανδημία. Ξεπεράσουμε... Συγγνώμη. Πόσο θα διαρκέσει η πανδημία, λέω. Φυσικότατα, αυτό που έχω πει πολλές φορές, κύριε Φινικαρίδη, είναι ότι ίσως κάποιοι να νομίζουν ότι είμαστε στο τέλος της πανδημίας. Δεν είμαστε. Ακόμα είμαστε στο μέσο της κατάστασης. Ξεκίνησε το θέμα του εμβολίου. Τώρα φαίνεται ότι προσωπική άποψη ότι πριν το Σεπτέμβριο δεν νομίζω να καταφέρουμε να έχουμε τελειώσει τουλάχιστον με την πρώτη δόση του εμβολίου. Άρα από εκεί κάτω αυτό τι σημαίνει? Ότι στα θέματα οικονομίας και στα θέματα οικονομικής κρίσης νομίζω ότι είμαστε ακόμη στην αρχή προς το μέσο της κατάστασης. Άρα τώρα είναι η ώρα προνοητικά να προχωρήσουμε ορισμένα μέτρα. Έχει αναφερθεί σήμερα και καλώς έχει αναφερθεί, και θα το ακούσετε, είμαι σίγουρος, και από τον κύριο Τσακή, το θέμα των κρατικών εγγύσεων. Κάτι το οποίο, αν το είχαμε σαν εργαλείο των καιρών που συζητιέτου και δεν είχαμε κολλήσει σε μικροκομματικές σκοπιμότητες εκείνο το διάστημα, σήμερα ίσως να μην δείτε το θέμα να το επανέφερε, νομίζω, ο κύριος Αβέροφ Νιοφίδου στη δημόσια συζήτηση. Ναι. Όποιος και να το έχει αναφέρει, καλώς το έχει αναφέρει, κύριε Φιλικαρίδη. Ναι. Σίγουρα εμείς είχαμε ταχθεί υπέρ το θέμα των κρατικών εγγύσεων. Είχαμε επεξηγήσει ακριβώς τον τρόπο που θα γινόταν αυτόν και δεν θα μιλούσαμε αυτόν που ακουγόταν συνεχώς, ότι το κράτος θα δώσει 2,5 δισεκατομμύρια στα πιστωτικά ιδρύματα. Καμία σχέση. Μιλούσαμε για κάλυψη λογιστικών ζημιών σε μια πάροδο μετά από 3 χρόνια. Αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι και πάλι η παραπληροφόρηση έπαιξε τον δικό της ρόλο. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτές είναι οι πραγματικότητες. Ναι. Ναι, κύριε Τσακή. Κύριε Φινικαρίδη, θα συμφωνήσω απόλυτα με όσα έχω ακούσει. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, δηλαδή με τη λήξη της αναστολής δόσεων που ισχύει για το 2020, είναι δεδομένο ότι πολλές επιχειρήσεις και ιδιώτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα βρεθούν ενώπιον των υποχρεώσεων τους απέναντι στις τράπεζες. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει, διότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες για πολλούς δανειολήπτες, οι οποίοι θα έχουν δυσκολία έως και αδυναμία κάποιοι, ναι, να είναι συνεπείς με τις δόσεις τους. Από την άλλη, γιατί πρέπει να είμαστε σωστοί και ακριβοδίκαιοι, ούτε και το τραπεζικό σύστημα μπορεί να αντέξει άλλο αυτό το μορατόριο αναστολής δόσεων
και να μην πληρώνονται οι δόσεις για να εξοπλούνται τα δάνεια, και πρέπει μέσα σε αυτή την εξίσωση λοιπόν να βρούμε τη λύση. Και η λύση κατά την άποψή μας είναι απλή. Το πρώτο είναι ότι τα τραπεζικά ιδρύματα και οι δανειολήπτες πρέπει να μιλήσουν μεταξύ τους για να βρουν ρυθμίσεις, προσωρινές μεταβατικές αν θέλετε, μέχρι που να ξαντληθεί αυτό το πρόβλημα, να φύγει η πανδημία από την κοινωνία, από την αγορά, και να μπορέσουμε να ξαναπούμε σε κανονικούς ρυθμούς και να έχει ο καθένας την δυνατότητα να αποπληρώνει τις δόσεις του. Ναι. Άρα θα πρέπει να μπουν σε μια λογική αναδιαρθρώσεων που μπορεί να προβλέπει από μικρότερη ή χαμηλότερη δόση έως και μηδενική ή μόνο τόκους, ανάλογα με τη δυνατότητα του κάθε δανειολήπτη. Σίγουρα πρέπει να εξαιρεθούν από αυτή τη ρυθμίση όσοι μπορούν να πληρώνουν τις δόσεις τους αποδεδειγμένα, γιατί κάποιος ο οποίος δεν έχουν επηρεαστεί τα εισοδήματα του, ήταν λάθος το γεγονός ότι υπήρξε μια οριζόντια ρύθμιση και εξαιρεθήκαν όλοι. Άρα αυτοί πρέπει να αρχίσουν να πληρώνουν. Και σίγουρα εκείνοι οι οποίοι είναι κακοπληρωτές θα πρέπει να ακολουθήσει η διαδικασία που αφορά τις κακοπληρωτές. Άρα ναι, οι αναδιαρθρώσεις έχουν να κάνουν βεβαίως με την ιδιωτική σύμβαση μεταξύ τραπεζών και δανειολήπτη. Έτσι δεν είναι, δεν έχουν να κάνουν με νομοθετική ρύθμιση. Και αυτό που είπατε για το οριζόντιο, έχετε δίκιο. Είναι κάποιοι που όχι μόνο δεν έχουν κλείσει οι επιχειρήσεις τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά έχει αυξηθεί και ο κύκλος εργασιών τους. Άρα γιατί ακριβώς να πάρουν αυτή αναστολή δόσεων. Οποιαδήποτε αναστολή δόσεων, ακριβώς. Αυτό λέμε εμείς, ότι ήταν λάθος το οριζόντιο. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει η οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας για τις αναδιαρθρώσεις. Νομίζω ότι και οι τράπεζες καταλαβαίνουν και θα πρέπει να καταλαβαίνουν ότι πολλοί από τους δανειολήπτες τους έχουν αντικειμενικές δυσκολίες λόγω της πανδημίας να ανταποκριθούν, και θα πρέπει και αυτές να συνεργαστούν μαζί. Από εκεί και πέρα, επειδή το ανέφερε και προηγουμένως ο συνομιλητής σας εκεί στο κύριος Παπαδούρης, ο κύριος Παπαδούρης, ο φίλος Παπαδούρης, εμείς σαν και έχουμε από τις 17 του Δεκέμβρη που στείλαμε μια επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών που μας ζήτησε κάποιες εισηγήσεις για κίνητρα μέτρα που μπορεί να ανακοινώσει το Υπουργείο Στήριξης των Επιχειρήσεων πλέον, παράλληλα με τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων του Υπουργείου Εργασίας. Βάλαμε ξανά την εισήγηση για αυτό το παραχώρηση δανείων μέσω εγγύησεων του κράτους. Αυτή την περιβόητη νομοθεσία που καταψήφισε η Βουλή. Εμείς σαν ΚΕΒΕ που εκπροσωπούμε τον επιχειρηματικό κόσμο και μπορούμε να έχουμε πρώτη χέρι πληροφόρηση και τεκμηριωμένη, σας λέμε ξεκάθαρα ότι εάν δεν περάσει αυτή η νομοθεσία και να μπορεί το τραπεζικό σύστημα που ξέρει να κάνει αυτή τη δουλειά, να αξιολογεί τον κάθε πελάτη ξεχωριστά και να αποφαθεί κατά πόσο αυτός ο πελάτης μπορεί να έχει χρηματοδότηση πρόσθετη για να του καλυφθούν οι ανάγκες δραστηριότητας, εάν δεν τον έχουμε αυτό το εργαλείο στα χέρια μας, τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα, σας λέω ότι θα είναι τεράστια εν ώψη το ότι παρατείνεται η κρίση της πανδημίας. Μάλιστα. Η ρευστότητα είναι πολύ σημαντική για τις επιχειρήσεις. Χωρίς αυτή δεν μπορούν να επιβιώσουν όποια μέτρα στήριξης και να παίρνουν, διότι τα μέτρα στήριξης έρχονται για να βοηθήσουν και όχι για να κρατούν σε λειτουργία τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις πρέπει να δραστηριοποιούνται για να λειτουργούν. Εάν λοιπόν η Βουλή δεν αντιληφθεί τη σοβαρότητα αυτού του νομοθετήματος και να ξαναπάνε πίσω και να ψηφίσουν αυτό το νόμο για να υπάρχει αυτό το εργαλείο, θα χάσουμε περισσότερες επιχειρήσεις από ό,τι αυτές υπολογίζουμε ότι θα χάσουμε λόγω δυστυχώς της παρατεταμένης πανδημίας. Ναι. Ναι, κύριε Παπαδούρη, δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι και να πούμε και κάτι για το θέμα της αναστολής των εκποιήσεων για τρεις μήνες. Γιατί εσείς λέτε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν αναστέλλονται οι εκποιήσεις. Να το εξηγήσω, κύριε Φινιγκάρη. Πριν μιλήσουμε όμως με την αναστολή των δόσεων, αναφέρω απλά δύο πράγματα σημαντικά. Ναι. Το ένα είναι ότι αναδιαρθρώσεις. Τι θα σημαίνει αυτό? Θα σημαίνει απευθείας και προσωπική σχέση δανειολήπτη με πιστωτικό ίδρυμα, όπου εκεί είναι που ζητούμε την άμεση και σωστή υποκτήρια από την Κεντρική Τράπεζα, έτσι ώστε να δούμε σωστή χρήση του εργαλείου των αναδιαρθρώσεων και όχι να δημιουργήσουμε ένα πρόβλημα σε έναν ήδη υφιστάμενο πρόβλημα. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, με χαρά να έχω διαβάσει πριν λίγο, ότι η Κεντρική Τράπεζα προχωρά με εξαγγελία κάποιου διαγωνισμού, έτσι ώστε να βρεθεί ένα συμβουλευτικό οίκος για να προχωρήσουμε επιτέλους με τη δημιουργία αυτού που ζητούμε εδώ και τόσα πολλά χρόνια, που ονομάζεται Κακή Τράπεζα. Ναι. Όπου σίγουρα και αυτό θα μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
αν τελικά δημιουργηθεί σωστά αυτή η εταιρεία διαχείρισης και απορροφήσει έστω κάποια δάνεια τα οποία φαίνεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα δεν θα μπορούν να διαχειριστούν περαιτέρω και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να αποφύγουμε τους πληστηριασμούς. Ναι. Ερχόμενοι τώρα στους πληστηριασμούς, στο ερώτημα σας, ναι, έχουμε την αναστολή πληστηριασμών μέχρι τέλος Μαρτίου για πρώτη κατοικία μέχρι 350.000 ευρώ και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 2 εκατομμύρια τζίρος των χρόνων μέχρι 10 άτομα εργοδοτημένους. Όμως, έχουμε παράδειγμα, κύριε Φινικαρίτη, 11 πρώτου, μιλώ τώρα σε μια εβδομάδα από τώρα, έχουμε πληστηριασμό πρώτης κατοικίας ατόμου, ο οποίος αναφέρομαι σε άτομο με σοβαρών ιατρικών ιστορικών, μιλούμε και άτομων παραπληγικών, σε ένα παιδικό καροτσάκι, ναι. Όπου δεν μπορούσε να κάνει αίτηση για το σχέδιο εστία, γιατί τυχαίνει η αξία της κατοικίας του, παρόλο που μιλούμε για μια αρκετά μέτριας αξίας κατοικία, να είναι χτισμένη σε έναν τεμάχιο το οποίο υπερβαίνει τα 3.000 τετραγωνικά μέτρα και το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να διαχωριστεί για να επικαλεστούμε το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Παρ' όλα αυτά, έχω μιλήσει με το Σύνδεσμο Τραπεζών. Προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να διευθετήσουμε το θέμα. Ναι. Έχω στείλει σήμερα επιστολή στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο να βρούμε έναν είδος διευθέτησης, ίσως με παραχώρηση ένα ακινήτου και παραλαβή ένα ακινήτου από τον δανειολήπτη ενός πιο μικρού ακινήτου, μικρότερης αξίας, εννοείται. Ναι. Αλλά κάπου μένουμε από το θέμα του χρόνου, γιατί αντιλαμβάνεστε 11 Ιανουαρίου, μιλούμε για την επόμενη Τρίτη. Δεν θα προλάβουμε να το χειριστούμε, αλλά αναγκαστικά πρέπει να ζητήσουμε αναστολή του πληστηριασμού. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Ναι, κύριε Τσακή, το τελικό σας σχόλιο για να κλείσουμε. Ναι, για το θέμα των εκτιμήσεων, θεωρώ ότι εμείς σαν και με ότι οι τράπεζες θα πρέπει να δουν το θέμα της αναστολής εκτιμήσεων. Για εκείνες, πάντοτε αναφερόμαστε, κύριε Φινιγκαρίδη, εμείς σαν και με όταν μιλούμε, για εκείνες τις περιπτώσεις που τεκμηριωμένα και δικαιολογημένα μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν μια αντικειμενική δυσκολία λόγω πανδημίας να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και είναι άδικο ή θα ήταν καταστροφικό για τις ίδιες αν προχωρούσαν οι πίσεις. Υπάρχει όμως και η κατηγορία των στρατηγικών κακοπληρωτών, που αυτοί δεν μπορούν να εξαιρούνται από οποιαδήποτε διαδικασία εκπίσης. Εμάς είναι ξεκάθαρη η θέση μας του θέματος. Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, είτε δημιουργήθηκαν πριν είτε μετά την κρίση, αυτοί πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία εκπίσης των περιουσιακών του στοιχείων, γιατί πρώτο το τραπεζικό σύστημα θα πρέπει να επιβιώσει και δεύτερο, είναι λεφτά κάποιων καταθετών που πήραν αυτοί οι άνθρωποι, οποιοδήποτε δανειοληπτής, είναι λεφτά καταθετών άλλων πολιτών αυτής της χώρας ή επιχειρήσεων, τα οποία παίρνουν για να κάνουν κάποια επένδυση, κάποια δαπάνη που θέλουν και οφείλουν να γνωρίζουν. Δεν μπορεί κάποιος να παίρνει τα λεφτά άλλων ανθρώπων να κάνει τη μεγάλη ζωή, να ξοδεύει και μετά να δηλώνει ότι εγώ δεν μπορώ να πληρώσω και να μην μπορεί η τράπεζα να του εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να εισπράξει τα λεφτά τα οποία του δάνεισε. Άρα η θέση του και με επί του θέματος είναι ξεκάθαρη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακή. Να είστε καλά. Αν επιτρέπετε, κύριε Παπαδού. Συμφωνούμε με την προσέγγιση του ΚΕΒΕ. Συμφωνούμε απόλυτα με το ότι είχαμε ακούσει. Δεν θέλω να μείνει αιχμή ότι διαφωνούμε κάπου, ειδικά στο θέμα των στρατηγικών κακοπληρωτών. Γιατί και εμείς το έχουμε πει πολλές φορές ότι αν επιτρέψουμε στους στρατηγικούς κακοπληρωτές, και δεν μιλώ για τα τροποποιηθήκα από το 2013 και πριν και μετά, μιλώ για άτομα τα οποία πήραν δάνεια το 1995-1998 και ποτέ τους δεν πλήρωσαν. Αν τους αφήσουν αυτούς να μπουν μπροστά από την εξίσωση, τότε δυστυχώς θα παρασύρουν κακώς και τις ευάλωτες ομάδες που και αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη. Βεβαίως. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδούρη, κύριε Τσακή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.